Είμαστε στη γειτονιά του Θέμη Πάνου. Είμαστε φιλοξενούμενοι του ηθοποιού και είναι ώρα να συζητήσουμε μαζί του αυτά που μας απασχολούν. Η πανδημία, η οικονομία, οι καλλιτέχνες, το τι έχει γίνει και το τι πρόκειται να γίνει. Καλώς σε βρήκαμε. Λοιπόν, τι γίνεται με την πανδημία, πώς τα βλέπεις? Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Είναι μια στιγμή κρίσης. Πολύ μοναδικό φαινόμενο, γιατί είναι παγκόσμιο, αφορά δισεκατομμύρια ανθρώπους και δεν έχουμε εμπειρία, τουλάχιστον εμείς που ζούμε στο εδώ και τώρα, δεν έχουμε εμπειρία αντιμετώπισης. Προφανώς δεν είναι νέο φαινόμενο, έχουν συμβεί πολλές φορές στην ανθρωπότητα, αλλά αυτό είναι κάτι που δοκιμάζει πολλές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης και είναι μία, κατά τη γνώμη μου, ευκαιρία, αλλά όχι για τον πολύ κόσμο. Για τις έτσι, μεγάλες μάζες της ανθρωπότητας είναι κάτι το οποίο θα έχει πολύ δυσάρεστο μέλλον, ας πούμε. Αυτό. Για μας τους ανθρώπους είναι μία δυνατότητα να δούμε έτσι πιο ξεκάθαρα ποιον ακριβώς συμφέρουν αυτές οι πολύ ακραίες κρίσεις. Αυτό, όχι εμάς πάντως. Αυτό καταλαβαίνω. Στο παρόν πάντως βλέπουμε τα πράγματα είναι δύσκολα και σε το δικό σας το χώρο και για τους ηθοποιούς και για τους μουσικούς, δύσκολα τα πράγματα. Όχι μόνο εδώ, σε όλο τον κόσμο. Προχθές οι Γάλλοι κατέβηκαν οι καλλιτέχνες στους δρόμους, παρόλο που στην Ευρώπη οι κυβερνήσεις δώσανε πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι σε εμάς εδώ. Παρόλα αυτά είναι ο κλάδος, ας πούμε, της ψυχαγωγίας, όπως και του τουρισμού. Τώρα που το συζητάμε σκέφτομαι ότι είναι το κομμάτι του ελεύθερου χρόνου, ας το πούμε έτσι, που έχει ο άλλος είτε να ταξιδέψει, είτε να πάει να διασκεδάσει, είτε να βγει έξω να φάει. Αυτό το κομμάτι έχει κατακριμνιστεί κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, εδώ οφείλουμε να πούμε ότι τουλάχιστον για τα δικά μας δεδομένα, ο κλάδος μας είχε προβλήματα πολύ πριν την κρίση. Δηλαδή, εγώ τοποθετώ την μεγάλη αλλαγή εδώ και 20 χρόνια. Εννοώ στις εργασιακές σχέσεις, στο πώς, ας πούμε, το επάγγελμα εξελίχθηκε να γίνει ταξικό, πολύ. Δηλαδή, μπορεί να δουλεύει πια κάποιος που δεν βιοπορίζεται από αυτή τη δουλειά ή κάποιος που είναι απελπισμένος και πρέπει να βιοποριστεί μόνο από αυτή τη δουλειά, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Να πω, ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας δεν μπορεί να πάει να γίνει courier ή σερβιτόρος. Πρέπει να αναζητήσει δουλειά ή θα μείνει απ' έξω με όλες τις συνέπειες. Αυτό είναι μια ευκαιρία από την άλλη, λοιπόν, να δούμε, να ξανασκεφτούμε το επαγγέλματός μας, το πώς, το γιατί, το πότε άρχισε, τι πήγε στραβά, ποια σχέση έχουμε εμείς με αυτό, πώς αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας μέσα στην αγορά εργασίας, τι σημαίνει σήμερα κάνω, είμαι επαγγελματίες του χώρου, του θεάτρου, της μουσικής, τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Αυτή η απομόνωση στα σπίτια μας ίσως μας δώσει μια δυνατότητα να σκεφτούμε. Και βέβαια ταυτόχρονα να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί οι άνθρωποι, με τα σωματεία μας, με τους χώρους εκεί που μας περιπτώσει συναντιόνται οι άνθρωποι και διεκδικούν μαζί το μέλλον τους. Πάντως οι καλλιτέχνες είχαν μια αγωνιστική πνοή αυτή την περίοδο, δεν μείναν με σταυρωμένα χέρια. Έδειξαν το πρόβλημα, απέτησαν λύσεις ή τέλος πάντων μέτρα ανακούφισης, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι μέρες. Θα ήθελα να μας μιλήσετε γι' αυτό. Ναι, αυτά γίνανε, βεβαίως γίνανε, και αυτό είναι πολύ
Είναι σημαντικό. Δηλαδή, ο χώρος μας είναι ένας χώρος που δεν χαρακτηρίζεται από, πώς το πούμε, ριζοσπαστική, αγωνιστική διάθεση. Έτσι, έχει μία πιο, ας το πούμε, συντηρητική, μικροαστική λειτουργία. Είναι η φύση του επαγγέλματος ίσως. Ωστόσο, τώρα, επειδή αυτό δεν άγγιζε μόνο εμάς, αλλά όλη την κοινωνία, οι άνθρωποι, νομίζω, συμπεριφέρθηκαν όχι ως απλώς ηθοποιοί, μουσικοί, καλλιτέχνες, αλλά ως πολιτικά όντα, οι οποίοι πλήττονται και βάλλονται άμεσα. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και το περιβάλλον τους και η γειτονιά. Είναι κάτι πιο μαζικό. Οπότε εκεί μπαίνει και θέμα πιθανών στίκτου επιβίωσης. Δηλαδή άλλαξαν, ορίμασαν οι υποκειμενικές συνθήκες, δεν ξέρω πώς να το πω. Εκεί πια απειλήθηκε πραγματικά. Άλλο είναι να είναι κανείς πιθανόν ως ηθοποιός άνεργος 7, 8, 10, 12 μήνες, ένα χρόνο, βρίσκει κάτι, κάνει κάτι άλλο. Θέλω πω, τώρα απασχολείται. Εδώ ούτε αυτό δεν μπορούσε να κάνει. Και εκεί φάνηκε το βασικό πολιτικό πρόβλημα. Το τι σημαίνει κανείς κάνω θέατρο σε μια αγορά που δεν έχει ούτε εκπαίδευση, ούτε δυνατότητες επαγγελματικές, δεν υπάρχουν δημοτικά θέατρα, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή τώρα εδώ ήταν μια ευκαιρία να στηθούν ξανά τα δημοτικά θέατρα, να δουν επιχορηγήσεις, γενναίες και να διοχετευτεί ένα μεγάλο μέρος των ηθοποιών στα δημοτικά θέατρα. Δεν συνέβη. Άρα μιλάμε για μια πολιτική επιλογή. Αυτό μάλλον το βλέπει και ο πιο συντηρητικός και ο πιο μετριοπαθής το βλέπει αυτό, ότι δεν μου δίνεις καμία δυνατότητα. Τα φεστιβάλ δεν μπορούν να γίνουν. Ανταυτού γίνανε κάποιες δράσεις σε χώρους και πάλι δόθηκαν χρήματα, αλλά έγινε και πάλι αυτό, το όποιος πρόλαβε, ας πούμε. Πήραν και κάποιοι άλλοι, βεβαίως, αλλά δεν γίνεται τίποτα με 5-10 χιλιάδες. Θα βγάλεις, ας πούμε, το μήνα, τι θα πω, δεν είναι. Είναι αστεία πράγματα. Θα μπορούσε η κυβέρνηση να διαχειριστεί διαφορετικά τα θέματα της πανδημίας και της οικονομίας, να ανακουφίσει τον κόσμο περισσότερο? Κοιτάξτε, ειδικός δεν είμαι, αλλά φαντάζομαι ότι το θέμα των μεγάλων καταστροφών για μια κυβέρνηση είναι βασικό, δηλαδή ένα σεισμός, μια πανδημία, μια πλημμύρα. Άρα πρέπει να έχει ένα σχέδιο. Υπάρχει προφανώς. Το θέμα είναι όταν έχεις αποψηλώσει όλες τις δυνατότητες, την ώρα που συμβαίνει το γεγονός δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή αν έχεις μπαζώσει τα ρέματα, στην πλημμύρα θα γίνει αυτό. Αν έχει υγρασία το σπίτι και πέφτει ο τοίχος, το σεισμό θα πέσει. Δεν το έκανε ο σεισμός, ούτε η πλημμύρα. Έχει γίνει πολύ πριν. Με αυτήν την έννοια λέω, στο χώρο μας έχουν γίνει τα πράγματα. Θέλω να πω, αυτό που ζούμε τώρα, τα αποτελέσματα έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Η πανδημία τα εμφάνισε. Και είναι, με αυτήν την έννοια, είναι ευκαιρία να δούμε πράγματι τι σημαίνει δεν έχεις γιατρούς. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Τι σημαίνει ότι σε ένα νησί, σε ένα χωριό, ας πούμε, πρέπει να τον πάρει στην Καρότσα και να τον πάει στην Πάτρα, στα Γιάννα ή δεν ξέρω πού, γιατί δεν έχει ένα κέντρο υγείας εκεί. Και αυτό είναι άποψη πολιτική. Δεν είναι απλώς έτυχε. Και συμβαίνει σε όλη την επικράτεια. Είναι σοβαρό, διότι εδώ πλέον πεθαίνουν άνθρωποι κατά χιλιάδες. Και όχι μόνο εδώ, το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Και τι λέει αυτό? Ότι ο καπιταλισμός δεν ενδιαφέρει την ανθρώπινη ζωή. Τίποτα, αποψηλώνει όλες τις δομές υγείας και οι άνθρωποι πεθαίνουν. Αυτό που λέγαμε παλιά, δηλαδή ότι άμα τραβήξεις το κοινωνικό κράτος, ας πούμε, θα πεθάνουν άνθρωποι. Συμβαίνει τώρα. Δηλαδή με την κρίση πεθαίνουν οι άνθρωποι από καρκίνους, καταθλίψεις, δεν ξέρω τι, με προβλήματα, δηλαδή αρρώστηνε η κοινωνία και τώρα πεθαίνει. Τώρα έρχεται το πραγματικό. Δηλαδή τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Βεβαίως, ξέρω εγώ, αν το σπίτι σας έχει ένα πρόβλημα, στάζει βρύση και θα χαλάσει το πάτωμα, θα το φτιάξετε. Το αφήσεις. Άμα το αφήσεις, σημαίνει ότι δεν σε ενδιαφέρει.
Κάνεις μια επιλογή δηλαδή. Προφανώς θα μπορούσαν να γίνουν. Το θέμα είναι ότι δεν γίνονται, ούτε τώρα γίνονται. Δηλαδή, εμένα αυτό με τρομάζει σχεδόν, ότι τώρα, αντί να πει, εντάξει ρε παιδιά, να δούμε τι θα κάνουμε, λέει όχι, είναι ευκαιρία να το κάνουμε ακόμη χειρότερο από ό,τι ήταν. Εντάξει, εδώ υπάρχει πρόθεση. Σοβαρή πρόθεση δηλαδή. Και θα μειώσω, ας πούμε, τη δαπάνη για την υγεία στον προϋπολογισμό του 2021, αλλά και θα σε χτυπήσω. Εντάξει, εδώ μιλάμε για μια νέα κατάσταση, στην οποία νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τι είναι αυτό, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, σημαντικότητα. Μια νότα αισιοδοξίας για το 2021. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ απαισιόδοξος. Όχι μόνο για το 2021, για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Γιατί σε παγκόσμιο επίπεδο η κρίση του κεφαλαίου θα χειροτερεύει. Οι ανταγωνισμοί θα χειροτερέψουν. Το βλέπουμε ήδη δηλαδή τι συμβαίνει με την αλλαγή των γεωστρατηγικών σχέσεων, ποιοι πάνε με ποιους και τι γίνεται αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι υπάρχει μια προετοιμασία για συγκρούσεις. Τρομοκράτηση από μεριάς της διοίκησης του κράτους γίνεται ακόμη πιο ακραία. Όχι μόνο σε εμάς, παντού. Δηλαδή τα περιστατικά που βλέπουμε της αστυνομοκρατίας στην Αμερική, ας πούμε, είναι πολύ ακραία. Δηλαδή μπαίνουν σε ένα σπίτι, πιάνουν έναν άνθρωπο κατά λάθος, τον πάνε στο τμήμα και μετά τελείωσε. Στα κλακαθούμενα. Αυτό σημαίνει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο κάτι απειλητικό συμβαίνει, εκατέρωθεν. Δηλαδή και μάλλον αυτοί απειλούνται και φοβούνται και τρομοκρατούν και τον κόσμο. Θέλει πολλή δουλειά και δουλειά υποδομή σε συνειδήσεις σε ανθρώπους για να μπορεί να υπάρξει ένα κίνημα απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυθόρμητες εκδηλώσεις αντίδρασης σε όλο τον κόσμο. Στη Γαλλία, στη Χιλή, παντού βλέπουμε όμως. Βγαίνει ο κόσμος, βεβαίως, αντιδρά. Έχει σηκωθεί από τον καναπέ, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιον τρόπο σε εμάς, όχι ακόμη. Αλλά τι μπορεί να κάνει αυτό, αυτή τη στιγμή δεν μου φαίνεται πολύ αισιόδοξο, γιατί θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να σε ευχαριστήσω που ήρθατε. Να είστε καλά.